Να σας ενημερώσω για ένα θέμα. Να σας ενημερώσω και για ένα ακόμα θέμα. Συζητήσαμε με τον πρόεδρο της ΡΑΕΗ, τον κύριο Δαγούμα, το θέμα των αδειοδοτήσεων στην τεχνητή λίμνη Πολυφίτου, των πλωτών συστημάτων φωτοβολταϊκών. Εγώ μετέφερα ότι έτσι κι αλλιώς, και υπάρχει επαφή έτσι κι αλλιώς με τη ΡΑΕ για το θέμα αυτό, ότι οι πολίτες και η αυτοδιοίκηση, όλοι εμείς, την λίμνη Πολυφίτου τη θεωρούμε ως ένα υδάτινο οικοσύστημα για τουριστική ανάπτυξη, για ναυταθλητικούς αγώνες και ούτω καθεξής. Του είπα λοιπόν ότι εμείς ζητούμε τη συνδρομή σας προκειμένου να μην αδειοδοτηθούν από την ΡΑΕ οι αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν, καθώς θα είμαστε απέναντι σε μια τέτοια επιλογή. Και επομένως ο κύριος Πρόεδρος έχει την καλοσύνη να μας πει πώς λειτουργεί η ΡΑΕ στο θέμα αυτό, γιατί μετά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς στο θέμα της αδειοδότησης έχουμε βγάλει και σχετικό αναλυτικό, αναλυτικές οδηγίες. Δεν εξετάζουμε θέματα χωροταξικά, περιβάλλοντος. Η πολιτεία μας έχει δώσει την αρμοδιότητα να εξετάζουμε μια άδεια σκοπιμότητας στο εκάστοτε επενδυτή. Επομένως, η αδειοδότηση είναι με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Ανεβαίνει στο γεωπληροφορικό σύστημα. Εντός 15 ημερών υπάρχει δικαίωμα ένσταση οποιονδήποτε ενδιαφερόμενων επί των θεμάτων αυτών. Αλλά δεν μπαίνουμε σε ζητήματα χωροταξικού λόγω μη αρμοδιότητας. Μετά την άδεια από την αρχή, υπάρχει μια διαδικασία αδειοδότηση των Administrator ΔΔΕ για όρους σύνδεσης. Και η περιβαλλοντική ΑΕΠΟ. Οπότε εξετάζονται στις επιμέρους αρχές. Εμείς δεν εξετάζουμε ζητήματα περιβαλλοντικά ή χωροταξικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό μας βοηθάει να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε τις ενέργειές μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία σήμερα. Οι ερωτήσεις, τα θέματα που θέσατε, η ενημέρωση που κάνατε, εσείς και οι συνεργάτες σας και κύριε Πρόεδρε, επίσης, φεύγουμε έτσι κι αλλιώς πιο ενημερωμένοι σήμερα και σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι η αρχή, κύριε Περιφερειάρχα. Λίγο να το εμπεδώσουμε, να το κατανοήσουμε, να το ζυμώσουμε. Σίγουρα θα προκύπτουμε διαρκώς στην πορεία. Αλλά ας φύγουμε από εδώ σήμερα με αυτή την πεποίθηση ότι μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι, και το είδα τουλάχιστον έτσι εγώ σήμερα εδώ, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να το υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τον χρόνο σας.